Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα την απαραίτητη προετοιμασία τροποποίησης των ανταποδοτικών τελών, μείωσης της τάξης το 45% περίπου, μια πρόταση που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η αντιπολίτευση. Μάλιστα, όπως μετέφερε και επικεφαλής της παράταξης ανάσα για το Δήμο, κυρία Δήμητρα Τσανάκα, πρέπει άμεσα οι συγκεκριμένες αλλαγές να τροποποιηθούν στις απαραίτητες λίστες της οικονομικής υπηρεσίας. Κύριε Αντιδήμαρχε των Οικονομικών, θα σας παρακαλέσω το επόμενο κιόλας Δημοτικό Συμβούλιο οπωσδήποτε πρέπει να περάσετε μία αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην οποία να περιέχετε τους καινούριους δείκτες των ανταποδοτικών και τα καινούργια ποσά. Διότι αλλιώς δεν θα ισχύει καμία απόφαση που θα έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας. Αρχικά, αναφορικά με τα δημοτικά τέλη, όντως, κυρία Τσανάκα, έχετε δίκιο, έχουν αλλάξει τα τέλη, αλλάξει συγκεκριμένα την Παρασκευή. Ωστόσο, από την Παρασκευή ως σήμερα δεν ήταν δυνατόν να προβούμε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το φέρουμε προς ψήφιση, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το επεξεργάζεται η οικονομική υπηρεσία. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, το απόγευμα της Δευτέρας, τα αίματα άναψαν όταν ήρθε προς συζήτηση η υπόθεση του ΔΠΘ Καβάλας καθώς και του καλλιτεχνικού διευθυντή. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε ένα παράπονο από πέρυσι που δεν καλέσαμε τον κύριο καλλιτεχνικό διευθυντή σε απολογία για την απουσία του πρώτον. Ακούστε, εγώ δεν έχω τίποτα με τον Κόνη. Να θυμίσω σε όλο το σώμα ότι εγώ προσωπικά έβαλα πλάτη και παρέτεινα τη θητεία. Και καλό τον Δήμαρχο να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση της απόφασης του ΔΠΘ που απέρριψε την έρευνα για τον κύριο Γκόνη και να δώσει ο ίδιος ο Δήμαρχος την εντολή να προχωρήσει το ΔΠΘ σε εξέταση των καταγγελιών και των μαρτυριών. Στην περίπτωση Γκόνη, θέλω να της θυμίσω ότι ο Γκόνης τη συμπεριφορά αυτή την είχε ανέκαθεν, δεν την απέκτησε τελευταία, αυτή που καταγγέλλεται, και να της θυμίσω ότι και η κυρία Καραβία αλλά και η κυρία αργότερα Πρασά είχαν υποδείξει τέτοιου είδους αλαζονικές συμπεριφορές και η κυρία Δήμαρχος τότε το κάλυπτε πλήρως, μάλιστα με βιασύνη ανανέωσε και τη σύμβασή του. Επομένως, πρέπει να κάνει και ο καθένας την αυτοκριτική του σε κάποια πράγματα. Το Δήμαρχο Καβάλας να απαντάει πως δεν θυσιάζω κανένα ΔΠΘ Καβάλας, προσπαθεί απλά να σώσει το ΔΠΘ. Καταρχήν οι εργαζόμενες έχουν το δικαίωμα, όπως όλος ο κάθε πολίτης, να κάνει την προσφυγή, τη μήνυση, ό,τι θέλει. Κανείς δεν εμποδίζει κανέναν. Λοιπόν, εγώ αυτό που διάβασα, διότι η καταγγελία που έγινε μέσω του Facebook και ενός κουρνιαχτού που σηκώθηκε από εκεί και πέρα για τον κακό Γκόνη. Εγώ όμως είδα ότι οι καταγγελίες αυτές τις αποσύρανε, τις κατεβάσανε από το Facebook. Εάν λοιπόν κάποιος νομίζει ότι έχει ταλαιπωρηθεί, εδώ είναι η δικαιοσύνη για να μπορούν να προσφύγουν. Εάν θυσιάζω το ΔΠΘ, φυσικά και δεν θυσιάζω το ΔΠΘ. Προσπαθώ να σώσω το ΔΠΘ από αυτά, από τις όλες αυτές τις κατηγορίες οι οποίες ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Επίσης, η κυρία Τσανάκα έφερε στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και το θέμα παρέτησης του μέχρι πρότινος Γενικού Διευθυντή της Δημοφέλειας Στράτου Μαρουλά. Κάτι που για μένα ήταν συγκλονιστικό, δεν το περίμενα, ομολογώ, ήταν η παρέτηση του κυρίου Μαρουλά από τη θέση του Γενικού Διευθυντή στη Δημοφέλεια. Και πού τον στέλνουμε τον κύριο Μαρουλά? Στο πυλοθεραπευτήριο. Όπως νομίζετε εσείς, διοίκηση είστε, ό,τι θέλετε κάνετε. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω την επιστολή παρέτησης του κυρίου Μαρουλά για να δω αν όντως ποιοι είναι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται. Το γεγονός ότι η υπηρεσία της Δημοφέλεια μιλάει ότι οι λόγοι είναι προσωπικοί, εμένα δεν με πείθει. Πρώτα να το δούμε τι γράφει το κείμενο και μετά. Τέλος, ο επικεφαλής της παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας», Μάκης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε και στο μείζονο σημασίας θέμα των εργαζομένων του βοήθεια στο σπίτι. Σχετικά με την έφεση του Δήμου κατά των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι, ρωτώ τον Δήμαρχο. Στις 23 Απριλίου, δηλαδή σε λίγες μέρες,
θα γίνει νέα εκδίκαση της έφεσης. Τι προτίθεται να κάνει η διοίκηση εν ώψη του δικαστηρίου? Θα αποσύρει ο Δήμος την έφεση? Θα ζητήσει πάλι αναβολή? Η δέσμευσή μου είναι και ισχύει και τώρα ότι καμία κυρία δεν θα μείνει άνεργη.